Πάμε τώρα στη μεγάλη εικόνα των ελληνικών τραπεζών και των αποτελεσμάτων τους. Και στο τέλος, Ειρήνη, θα σου κρατήσουμε και μία ερώτηση. Τι μπορεί να λέει το δικό σου ρεπορτάζ σχετικά με τη συνάντηση που είχε το Υπουργείο Οικονομικών με τους τραπεζίτες και όλα αυτά τα θέματα που άνοιξαν. Αλλά θα την κρατήσουμε για το τέλος, έτσι, για κερασάκι. Ναι. Λοιπόν, σε ό,τι αφορά τα κέρδη των τραπεζών, αυτά θα είναι πολλά και θα είναι συνεχή και οι τράπεζες δεν έχουν κανένα περιθώριο να μην παρουσιάσουν κέρδη, γιατί έχουν από πάνω τους τη σπάθη του αναβαλλόμενου φόρου, ο οποίος έχει αρχίσει να αποτελεί πρόβλημα κατά τον επόπτη τους. Δηλαδή, θα πρέπει να πούμε το εξής, ότι ο επόπτης μέχρι πρότινος ασχολιόταν με τα κόκκινα δάνεια. Αυτά φύγαν από τους ισολογισμούς των τραπεζών. Ξαναλέω, δεν διακτηνίστηκαν, έτσι, αλλά φύγαν από τους ισολογισμούς των τραπεζών. Και τώρα έχουμε περάσει σε ένα άλλο δεδομένο που λέγεται αναβαλλόμενος φόρος. Ο επόπτης λοιπόν θέλει οπωσδήποτε να κλείσει αυτό το κεφάλαιο. Δεν είναι απλό να κλείσει αυτό το κεφάλαιο. Άλλωστε, η πρόβλεψη, η μνημονιακή πρόβλεψη, είναι για το 2040 περίπου, με βάση τα κέρδη που θα παρουσιάζουν από εδώ και πέρα οι τράπεζες. Όμως για τον επόπτη είναι σημαντικό θέμα και σου λέει: δεν έχεις καλή ποιότητα κεφαλαίων, δεν μπορείς να υπόσχεσαι σε τρελά μερίσματα. Θα είσαι συντηρητικός έως ότου διαμορφώσεις καλύτερα δεδομένα στα κεφάλαια. Πώς θα τα διαμορφώσεις, αν όχι με αυξήσεις, σίγουρα με τα κέρδη σου. Οι τράπεζες τι αντιμετωπίζουν? Αντιμετωπίζουν στο αμέσως προσεχές διάστημα την πτώση των επιτοκίων, που είναι ένας κίνδυνος η πτώση των επιτοκίων. Για τα έσοδά τους θα έχουν χαμηλότερα έσοδα από τόκους. Υπολογίζουμε ότι για φέτος θα έχουμε 0,50 ποσοστιαίες μονάδες χαμηλότερα επιτόκια μέχρι το τέλος του 2024 και μία ακόμα μονάδα, 100 δηλαδή ποσοστιαία, 100 μονάδες βάσης, σε ό,τι αφορά τα επιτόκια του 2025. Αυτό ούτε λίγο ούτε πολύ μας κάνει μια διαφορά στα αποτελέσματα των τραπεζών 600 εκατομμύρια. Και πάμε λοιπόν να δούμε πώς θα γεμίσουμε τα 600 εκατομμύρια αυτά. Κάποιες τράπεζες έτσι, κάποιες τράπεζες αλλιώς. Η πιο ξεκάθαρη από όλες είναι η Eurobank, η οποία έχει αρχίσει να κάνει μια επεκτατική πολιτική στο εξωτερικό, που οι άλλες τράπεζες το έχουν χάσει αυτό το πλεονέκτημα. Ίσως η Αλφα διατηρεί κάτι στη Ρουμανία, αλλά πάλι μαζί με το συνεταιρό της πια. Άρα η Eurobank ξέρουμε από πού. Και κυρίως από την Κύπρο, από την ελληνική, που έχει πολλά κέρδη ελληνική στην Κύπρο, άρα δεν θα έχει τέτοιου είδους θέμα. Τώρα οι άλλες, ίσως και η Eurobank, γιατί αν οι άλλες το κάνουν δεν θα μείνει πίσω εκείνη, βλέπουν αυξήσεις προμηθειών σε συγκεκριμένα θέματα, κυρίως real estate, κάρτες κλπ. Δεν αποκλείεται όμως, και έχει ανοίξει συζήτηση, και ας λένε ότι δεν έχει ανοίξει, να μπουν κάποια fees μόνιμα στους λογαριασμούς μας. Να ξέρετε ότι η διατήρηση ενός λογαριασμού μιας επιχείρησης έχει πάει για έξοδα. Δηλαδή κάθε χρόνο είσαι υποχρεωμένος να πληρώνεις για τη διατήρηση αυτού του λογαριασμού. Να γίνει αυτό και σε ό,τι αφορά τους ιδιωτικούς λογαριασμούς. Δεν ξέρω, δεν θα άρα λοιπόν τώρα, φαντάζομαι. Ειρήνη, να το εμπεδώσουμε. Όχι απλώς δεν υπάρχει στο πλάνο το σχέδιο για δραστική μείωση, τώρα δεν μιλάμε για κάποια λεπτά, για δραστική μείωση των προμηθειών από πλαστικό χρήμα, POS κτλ. Αλλά υπάρχει και ένα σχέδιο για να πληρώνουμε και για τους μόνιμους λογαριασμούς. Ναι, έτσι είναι, όπως το λες. Οι τράπεζες είναι πιθανόν, ακόμα δεν έχει αποφασιστεί κάτι τέτοιο, αλλά είναι σε συζήτηση αυτό το πράγμα, να μπουν κάποια fees στους λογαριασμούς των ιδιωτών και να μην πηγαίνει η συναλλαγή με το κομμάτι, έτσι, δηλαδή κάθε προμήθεια και κομμάτι, αλλά να είναι ένα fee το οποίο θα μπαίνει στην αρχή του χρόνου και θα λειτουργεί με αυτόν τον τρόπο. Να καταλάβουμε, συγγνώμη Ειρήνη, αλλά πραγματικά με πνίγει το ερώτημα. Αυτό τώρα ακουμπάει στην φιλοσοφία του γενικά του τραπεζικού συστήματος που λέει ότι το πολύ ποτέ δεν είναι αρκετό, μπορούμε και καλύτερα. Γιατί όλοι γνωρίζουμε ότι με την αύξηση των επιτοκίων είδαν τα έσοδά τους να πληθαίνουν οι τράπεζες γενικά ανά τον κόσμο. Ή υπάρχει πραγματικός κίνδυνος και κίνδυνος, πραγματική αγωνία και πρέπει να προετοιμαστούν για μια συνθήκη που έρχεται? Κοίτα, άλλη είναι η φιλοσοφία αυτού που κάθεται στο τιμόνι μιας τράπεζας και άλλη η φιλοσοφία και η ανάγκη η δική μας. Έτσι, δεν συμπίπτουν δυστυχώς αυτά τα δύο πράγματα, πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε. Ο ένας κοιτάζει έναν ισολογισμό και εμείς κοιτάζουμε την καθημερινότητά μας. Λοιπόν, επειδή μεταβάλλεται
το τραπεζικό σύστημα, αλλάζει και ο τρόπος της διαχείρισης. Όταν έχεις μια προμήθεια στην αρχή του έτους, τι συμβαίνει? Συμβαίνει ότι η διαχείριση ενός λογαριασμού είναι πιο φθηνή. Παπ, μπήκε αυτό το πράγμα, κάνεις δεν κάνεις συναλλαγές. Αυτό έχει χρεωθεί στο λογαριασμό σου, κανείς δεν ασχολείται πλέον και όλα καλά. Όταν αυτό μπαίνει κάθε φορά, εκεί είναι άλλη διαδικασία πάλι. Έτσι και αλλιώς οι ισολογισμοί έχουν αλλάξει και αυτή η φιλοσοφία. Δηλαδή, ο τρόπος με τον οποίο γίνεται μία εργασία προσμετρά δύο πράγματα. Το ένα είναι τη μείωση του κόστους της και το δεύτερο είναι την αύξηση της προσόδου της. Τελείο. Άρα λοιπόν οι τράπεζες σχεδιάζοντας αυτό πηγαίνουν σε κάποιες λύσεις. Μάλιστα. Μπορεί να είναι αυτή, μπορεί να είναι κάποια άλλη, πάντως με αυτή τη φιλοσοφία θα πάμε. Και έχουμε και... αυτά όσον αφορά τα κέρδη των τραπεζών.